Γεια σου! Καλώς ήρθες και σε αυτό το επεισόδιο, στο οποίο θα μάθουμε ποιες είναι οι προσαρμογές που χρησιμοποιεί το νυχτό ώστε να επιπλέει. Αρχικά, τι είναι το νυχτό? Το νυχτό αποτελείται από οργανισμούς οι οποίοι μπορούν να μετακινούνται με δική τους βούληση. Πώς εξασφαλίζουν όμως την πλευστότητά τους? Αρχικά μέσω της νυχτικής κύστης. Πολλά ψάρια φέρουν νυχτική κύστη, η οποία αντισταθμίζει την πυκνότερη σάρκα του ψαριού και του παρέχει ουδέτερη πλευστότητα. Υπάρχουν δύο μορφές νυχτικής κύστης, αυτή η οποία επικοινωνεί με τον ισοφάγο και ονομάζονται φυσόστομη και αυτή που δεν επικοινωνεί με τον ισοφάγο και ονομάζονται φυσόκλειστη. Φυσόκλειστοι οργανισμοί όπως η παλαμίδα και το σκουμπρί, καθώς ανεβαίνουν τη στήλη του νερού, μπορούμε να έχουμε ολαρχιολέθρες συνέπειες για τον οργανισμό, διότι δεν προλαβαίνει να ισοσταθμίσει την πίεση που δέχεται με αποτέλεσμα να σκάσει. Άλλη προσαρμογή του νυχτού είναι οι συμπληρωματικοί αεροφόροι σάκι, που φέρουν κάποια καταδιόμενα θαλάσσια πτηνά, οι οποίοι παγιδεύουν αέρα κάτω από τα φτερά τους, το οποίο τους προσδίδει μεγαλύτερη πλευστότητα, όπως η ενιδρίδα και η θαλάσσια φώκια. Η αντικατάσταση βαρέων ιόντων είναι και αυτός ένας μηχανισμός που ουσιαστικά μεταβάλλουν τη σύσταση των υγρών τους, ώστε η μάζα τους να είναι λιγότερη από το νερό που τους περιβάλλει. Άλλος ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει την ουδέτερη πλευστότητα είναι η αποθήκευση λιπιδίων. Οργανισμοί όπως οι καρχαρίες, το σκουμπρί, το γοφάρι και η παλαμίδα που δεν έχουν νυχτική κύστη φέρουν μεγάλη ποσότητα λιπιδίων η οποία τους επιτρέπει αυτή ακριβώς την πλευστότητα. Για παράδειγμα στους πελαγικούς καρχαρίες το λίπος εντοπίζεται στο μεγάλο σηκώτη. Τελευταίος μηχανισμός που χρησιμοποιούν αυτοί οι οργανισμοί του νυχτού είναι τα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά. Ένας από τους υδροδυναμικούς μηχανισμούς αυτών των οργανισμών είναι η δημιουργία επιφανειών που υποβοηθούν την ανύψωση στην πρόστια περιοχή τους. Στον προστινό μέρος τους λοιπόν, το οποίο εξασφαλίζουν τα θωρακικά πτερύγια. Αλλά και την ανύψωση του πίσω μέρους τους, την οποία εξασφαλίζει η ετερόκερκη ουρά, η οποία λειτουργεί ως πτερύγια κλίσης αεροσκάφους, όπως σε ένα αεροπλάνο. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που έμεινες μέχρι το τέλος. Την άλλη εβδομάδα έχουμε το 10ο και τελευταίο επεισόδιο. Μείνε συντονισμένος για να δεις τι έχουμε να πούμε. Φιλάκια πολλά!